George. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της τέταρτης υποδρομίας χωρίς το θείο μου τον George. Ο Σέρα Αποστόλης θέλει να πάει στην πρωτοπορία στα αρχικά στάδια. Έρχεται ο Τέσλα τώρα για να τοποθετήσει κοντά του στο Σέρα Αποστόλη. Ο Πίκλης είναι πιο πίσω, ο Σερσότος και ο Ντόμνουλ Νικόλα στα πέντε πρωτοπορά. Άλογα είναι ο Ζεύξη Πασμένο Παντελή Πάνθερ πιο πίσω, ο Λίμιτα από Μιλιώτη Φούλο. Ο Αστρέος ο Τζάνγκο στην τελευταία θέση ψώνω 800 μέτρων. Στην πρωτοπορία έχει περάσει ο Τέσλα από το Σέρα Αποστόλη. Ο Μπίκλης είναι πιο πίσω. Ο Ντόμνουλ Νικόλα είναι στην πέμπτη θέση και στην έκτη ο Παντελής Πανθρύψη των 600 μέτρων με το Τέσλα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Σέρα Αποστόλης είναι κοντά. Πιο πίσω είναι ο Σερσότος από την εξωτερική. Ο Ντόμνου Νικόλα κάνει μια καλή προσπάθεια για να προωθηθεί σε καλύτερη θέση. Πλησιάζοντας στο ύψος των 400 μέτρων με το Τέσλα να βρίσκεται στην πρωτοπορία από την πίεση του Σέρα Αποστόλη. Πιο πίσω προσπαθεί να του πιέσει και του δύο. Ο Ντόμνου Νικόλα ενώ ξεκίνησε το φινίσιο του από τον εξωτερικό διάδρομο. Ο Μιλιώτης Φούλος. Με τον το Σέρα Αποστόλη να οδηγεί τώρα την υποδρομία από τον Ντόμνου Νικόλα και τον Μιλιώτη Φούλο, που έρχεται δυναμικά στα τελευταία μέτρα και θέλει να περάσει τον Σέρα Αποστόλη, να τον περάσει ο Μιλιώτης Φούλος με το δυνατό finish του. Μιλιώτης Φούλος έχει τις δυνάμεις να κερδίσει καθαρά. Μάχη για δεύτερη θέση. Σέρα Αποστόλης, δεύτερος, Ντόμνου Νικόλας και Πίκλης. Βλέπω εδώ Μιλιώτη Φούλο με το καλό φινίσι του να περάσει να κερδίσει καθαρά. Σέρα Αποστόλης αντέξει την πίεση του Ντόμνου Νικόλα και στην τρίτη θέση ο Πίκλης.